Βουλευτής, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μέλος Επιστροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα μας κάνει τη χαρά. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Ο κ. Κουτσούμπας έστειλε επιστολή στην εκμέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος και προς τον Πρόεδρο της Βουλής για να συγκληθεί η Επιτροπή και τα άλλα κόμματα, βεβαίως, στο ίδιο μήκος κύματος, κυρία Κομνηνάκα. Πράγματι, γιατί είναι γύρω τουλάχιστον πολύ σοβαρά ερωτήματα, τόσο η έκδοση του πορίσματος όσο και αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα και τα στοιχεία που αξιοποίησε. Γιατί πραγματικά ήταν και το πόρισμα, τουλάχιστον με βάση την ανακοίνωση, γιατί το ίδιο το πόρισμα δεν το έχουμε, δεν το έχουμε δει ακόμα, ήρθε ως μάνα εξ ουρανού για την κυβέρνηση αυτή η ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο, που στην πραγματικότητα ξεπλένει τις πολύ μεγάλες ευθύνες της για αυτή την δυσώδη υπόθεση. Και με την ιστορία του κ. Κοτσούμπα ζητά ουσιαστικά να διαβιβαστεί το πόρισμα του Αρείου Πάγου και τα στοιχεία τα σχετικά στην Βουλή και να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν είναι έτσι? Σωστά, γιατί πραγματικά τουλάχιστον και με βάση τα στοιχεία που έχουν βγει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα, όταν για παράδειγμα προκύπτει ότι από όλους εκείνους, το 1 τρίτο των προσώπων που έχουν παρακολουθηθεί από το κατασκοπευτικό λογαριασμό του Predator έχουν ταυτόχρονα γίνει και στόχος της ΕΥΠ, νομίζουμε ότι είναι τουλάχιστον υποτιμητικό να συζητάμε ότι δεν υπάρχει ενιαίο κέντρο, ότι δεν είναι τουλάχιστον ύποπτη όλη αυτή η διαδικασία για να περνιέται τόσο αψήφιστα, να παραβλέπεται τόσο αψήφιστα από τον Άριο Πάγο. Κύριε Κομνηνάκα, όμως, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Αυτό που αναδείχθηκε είναι πως και αν θέλετε νομιμοποιήθηκε και από την ίδια την ανακοίνωση του Άριου Πάγου ότι υπάρχει ένα πολύ αντιδραστικό, βαθιά επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα, είναι η πηγή του κακού που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος και στους διάφορους άλλους θεσμούς να κάνει στόχο τον οποιονδήποτε, να κάνει πράξη αυτό το γνωστό δόγμα το ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων, αξιοποιώντας επικαλούμενο κάθε φορά την εθνική ασφάλεια, μια έννοια που γίνεται ελάχιστο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνουν σουρωτήροι πραγματικά οι ελευθερίες, τα δικαιώματα, για να μπορεί ο καθένας να μπαίνει στο στόχαστρο προληπτικών παρακολουθήσεων με εντελώς αιόλες κατηγορίες. Κυρία Κομνηνάκα, ερώτηση. Για να συγκληθεί η Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας, χρειάζεται να ζητηθεί αυτό από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Τι ακριβώς ισχύει κοινοβουλευτικά? Και θα υπάρξει μια από κοινού, ή το κάθε κόμμα ζητά, έχει δική του ανακοίνωση και το αίτημα για να συγκληθεί? Πώς γίνεται η διαδικασία αυτή? Μπορεί να ήδη με βάση τα αιτήματα αυτά θα έπρεπε κανονικά, είναι και ευθύνη και του ίδιου του Πρόεδρου να συγκαλέσει την Επιτροπή με βάση και τα συγκεκριμένα αιτήματα που ήδη υπάρχουν. Αυτά μπορούσαν ενδεχομένως και από τους συμμετέχοντες βουλευτές, από το σύνολο τέλος πάντων, από τα υπόλοιπα κόμματα, να γίνει κοινή επιστολή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε ήδη με βάση τα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί να συγκαλέσει την Επιτροπή. Γιατί βλέπουμε επιμέρους αιτήματα, δεν είναι από κοινού και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα. Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι η σοβαρότητα του θέματος, η σοβαρότητα του θέματος και της υπόθεσης και το γεγονός ότι ήδη έχουν υπάρχει, αν θέλετε, και στην ίδια την κοινωνία μια πολύ μεγάλη και η ίδια κοινωνία αντιδρά, γιατί πραγματικά φαίνεται εδώ το πώς η δικαιοσύνη ουσιαστικά έστρωσε το δρόμο, έβγαλε λάδι τις κυβερνητικές ευθύνες και δεν μπορεί πραγματικά αυτό το ζήτημα να μείνει έτσι μια πολύ, και επαναλαμβάνω, πολύ δυσώδη υπόθεση που έχει απασχολήσει τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια, όμως τελικά, αν θέλετε, εμείς θέσαμε και ένα άλλο ζήτημα. Είναι πρώτη φορά που υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές, όπως και ο ανεξάρτητος κατά τα άλλα υποτιθέμενος θεσμός της δικαιοσύνης, βγάζει λάδι τις κυβερνητικές ευθύνες. Να θυμίσουμε ότι με τον ίδιο τρόπο ξέπλυνε και τις ευθύνες που υπήρχαν για τις παρακολουθήσεις σε ένα ολόκληρο κόμμα, γιατί εδώ συζητάμε σωστά για το πολύ προβληματικό γεγονός της παρακολούθησης ενός πολιτικού αρχηγού, της παρακολούθησης, είναι οι παρακολουθήσεις στο παρελθόν δυνάμων για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το σημειώνει ο κύριος Κουτσούμπας και στην επιστολή του το υπενθυμίζει η κυρία Κομνηνάκα. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι κοντά δεκαετία και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το αφήσαν και οι δύο να περάσει τα ψηλά. Και σε αυτό έπαιξαν το ρόλο τους και οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές που σήκωσαν, που άφησαν, που ξέπλυναν αυτές τις ευθύνες της κυβέρνησης και στην πραγματικότητα, αξιοποιώντας διάφορα προσχήματα, δεν βοήθησαν στο να προχωρήσει σε βάθος η έρευνα. Κύριε Κομνηνάκα, παρακαλώ, ήθελα να σε ευχαριστήσω για την οικονομία του χρόνου. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, παρακαλώ. Ναι, ότι στην πραγματικότητα εδώ αναδεικνύονται οι ευθύνες και πέρα από τις κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, που όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν πάρει θέση στο πολύ επιτακτικό αίτημα να πάψει η ηγεσία της δικαιοσύνης να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι μια πρόταση που την έχει κάνει το ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν η προτείνουσα Βουλή. Ένα αίτημα που το αρνήθηκε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως σήμερα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ανακαλύπτουν ξαφνικά τους δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης, τη χειραγώγηση που μπορεί να γίνεται, όταν όλο αυτό το έδαφος το έχουν αφήσει να καλλιεργείται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κομνηνάκα, και σας καλημερίζουμε, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρία Μαρία Κομνηνάκα.